όνομα του νικητή που θα κερδίσει την κουζίνα Αθανασία Νταβαρίνου. Συγχαρητήρια, κυρία Αθανασία μου. Η νικήτρια, η φίλη, η οποία κερδίζει την υπέροχη τραπεζαρία, είναι η κυρία Αθανασία Νταβαρίνου. Συγχαρητήρια, κυρία Νταβαρίνου. Το μεταλλικό κρεβάτι όμως, το ανατομικό, το γερό, το κέρδισε η Νταβαρίνου Αθανασία. Η νικήτρια του διαγωνισμού μας ήταν η Αθανασία Νταβαρίνου. Οι νικήτριες οι οποίες κέρδισαν τα υπέροχα κοσμήματα είναι η κυρία Αθανασία Νταβαρίνου. Έχουμε τις νικήτριες, κορίτσια μου τυχερά, η Αθανασία Νταβαρίνου. Λοιπόν, κυρία Αθανασία Νταβαρίνου, δικό σας. Για να δούμε ποιος κέρδισε, μια και κλείνουμε, αυτό το iPhone 6. Λοιπόν. Αθανασία Νταβαρίνου, δικό σου. Έχουμε για να δούμε. Τι κέρδισαν σήμερα. Η Αθανασία Νταβαρίνου. Η νικήτρια, ο νικητής, η νικήτρια. Έφυγε, η Αθανασία Νταβαρίνου από την Φιλαδέλφεια. Νέα Φιλαδέλφεια. Η κυρία Αθανασία Νταβαρίνου από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Να δούμε ποιο είναι ο νικητής του σημερινού διαγωνισμού. Είναι η κυρία Νάσια Νταβαρίνου. Μία κυρία όμως έχει κερδίσει ένα πολύ ωραίο δώρο. Κυρία Νάσια, Νάσια Νταβαρίνου. Κέρδισε η κυρία Αθανασία Νταβαρίνου από Αθήνα. Το ταξίδι στην Αμοργό το κέρδισε η κυρία Νταβαρίνου Νάσια από την Αθήνα. Το σετ με τα μαχαιροπύρουνα λοιπόν κερδίζει η κυρία Νταβαρίνου Αθανασία από Νέα Φιλαδέλφεια. Τα φιλιά μας, να είστε καλά. Έχω στα χέρια μου το όνομα της τυχερής. Είναι η κυρία Αθανασία Νταβαρίνου από Νέα Φιλαδέλφεια. Με γεια σας. Εγιά και χαρά! Θέλω να την βρω! Θέλω να την βρούμε! Τι θέλω, δηλαδή τι είναι! Να την ακουμπήσω! Τέτοια χάρη, τέτοια τακτική! Τι είναι αυτό το τακ-τακ που κάνει, δηλαδή το παίρνει χαμπάρι και τικ-τικ-τικ! Και αυτό θα μας πει πόσες αποθήκες έχει νοικιάσει για να πάρει, γιατί έχει πάρει τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, τέσσερις κουζίνες, οχτώ κινητά! iPhone, όλα τα έχει πάει. Έχει πάει εκδρομές, έχει πάει ταξίδια, έχει πάει... Πού είναι αυτή, ποια είναι! Ποια είναι αυτή, τώρα θα μας βλέπει, δεν μπορεί. Γιατί και εμείς δώσαμε Αθανασία Νταβαρίνου. Να μας πάρετε τηλέφωνο, κυρία Νταβαρίνου. Δυο φορές δώσαμε. Τόσα δώρα σας δώσαμε κι εμείς. Το ότι δεν θυμόμαστε το προηγούμενο όνομα, δηλαδή εγώ δεν θυμόμουν ότι έχουμε δώσει Αθανασία Νταβαρίνου. Πού να θυμάσαι. Είναι πάρα πολύ γνωστή τώρα η Αθανασία Νταβαρίνου. Πρόσεξε Αθανασία Νταβαρίνου.